Πηγαίνουμε λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη. Θεοφάνης Μαλκίδης, διδάκτορ κοινωνικών επιστημών, μέλος Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη μελέτη των γενοκτονιών. Έχει προσφέρει πάρα πολλά ο Θεοφάνης ο Μαλκίδης, αυτό που λέμε πολιτισμός και ιστορικό γίγνεσθε στην Ελλάδα. Θεοφάνη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Σε καθυστερήσαμε λίγο, είχαμε το Στάθη τον Παπαδόπουλο, ήθελα να συμπληρώσει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ο χρόνος μας είναι αρκετός για να μιλήσουμε. Μέχρι τις 8.30 θα είμαστε μαζί, για να πάμε σε όλη την επικαιρότητα και στις εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετέχεις, όπως παραδείγματος χάρη αύριο στη σχολή γονέων, αύριο Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στην Κατερίνη. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Να μιλήσουμε λίγο πέρα από το πολύ ωραίο άρθρο στην ημέρα μνήμης για τους τρεις Έλληνες που χαθήκαν, Χαραθανάσης, Βλαχάκος, Γιαλοψός, στα Ήμια ως ήρωες. Να μιλήσουμε και λίγο, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, για αυτούς τους Κύπριους, για τον ομαδικό τάφο και ομαδική τάφη που βρίσκονται συνεχώς, και είσαι ο μόνος ίσως που ασχολείσαι με αυτό το θέμα, γιατί τα ξεχνάμε όλα. Πλήρης λοιπόν η δισιογραφία μαζί με την τουρκική προκλητικότητα. Έχεις το λόγο εσύ, από πού να αρχίσουμε? Να ξεκινήσω πρώτα από αυτό το οποίο συνέβη πριν λίγες ώρες, και μιλώ για την ομιλία του Πρωθυπουργού, η οποία πραγματικά όχι ήταν προκλητική, αλλά έδωσε και το μήνυμα, ή αν θέλει στη συνέχεια των όλων όσων γίνονται τα 200 χρόνια της μεταεπαναστατικής περίοδου για τον Ελληνισμό. Αποκάλεσε την πατρίδα μας μικρή Οθωμανική επαρχία, συνεχίζοντας αυτήν την μακρή, αν θέλεις, προσβολή των αγωνιστών επαναστατών του 21, η οποία συνεχίστηκε με το «Η Ελλάδα είναι μικρή και έντιμη», «Ο βασιλιάς θέλει να ανεβαίνει στην Ακρόπολη για να βλέπει τη μικρή Ελλάδα». Δηλαδή, ουσιαστικά όλη αυτήν την μικροελλαδίτικη, μικροελλαδική προσέγγιση του ελληνισμού, όπου πέρα της Αθήνας, πέρα της Πελοποννήσου, πέρα ορισμένων κομματιών της Ρούμελης και ορισμένων νησιών του Αργοσαρονικού, ο ελληνισμός δεν έπρεπε ούτε να απελευθερωθεί, ούτε να υπάρξει ως συνέχεια της μεγάλης ιστορίας των 3.000 ετών. Είναι γεγονός ότι αυτή η πραγματική προσέγγιση, η οποία αναφέρθηκε χτες και πραγματικά προσβάλλει την ελληνικότητα πολλών περιοχών, ή αν θέλει την ιστορία πολλών περιοχών και τη συνέχεια μας για χιλιάδες χρόνια, συμπυκνώνεται σε αυτό το οποίο ονόμασε μικρή Οθωμανική επαρχία, και φυσικά στις λέξεις προσάρτηση και ενσωμάτωση, απουσιάζοντας τη λέξη απελευθέρωση, οι οποίες πραγματικά προσβάλλουν τον πυρήνα της ελληνικότητας. Θυμίζω ότι τα τουρκικά σχολικά βιβλία θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μια υπεριαλιστική χώρα, αφού σε όλα τα σχολικά βιβλία, την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου, λένε και γράφεται σε αυτά ότι ενσωματώθηκε και προσαρτήθηκε η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου. Δεν υπάρχει πουθενά η λέξη απελευθέρωση. Και είναι νομίζω πάρα πολύ χαρακτηριστικό για το που αυτό το πολιτικό, ακαδημαϊκό, δημοσιογραφικό προσωπικό προσπαθεί να οδηγήσει τον ελληνισμό. Το δεύτερο είναι, επειδή το έθιξες και πρέπει να το πω για ακόμα μια φορά, ότι οδηγούν τον ελληνισμό πρώτον στην ταπείνωση, το έκαναν με τα μνημόνια, και δεύτερον στην συνθηκολόγηση για λίγα χρόνια ειρήνης. Αυτό το οποίο ζούμε ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο έζησε και βίωσε η ανθρωπότητα στο Μεσοπόλεμο, όπου τι έλεγε ο Χίτλερ: «Θέλω ζωτικό χώρο, δεν μου φτάνει η Γερμανία για να αναπτυχθώ». Άρα λοιπόν τότε οι μεγάλες δυνάμεις, Σοβιετική Ένωση, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, προτίμησαν να δώσουν στο θηρίο που πεινούσε λίγο Τσεχοσλοβακία, λίγο Πολωνία, λίγο Αυστρία, λίγο Φιλανδία, λίγο περιοχές αφισβητούμενες με μεγάλες γερμανικές μειονότητες ή ψευδείς γερμανικές μειονότητες, προκειμένου να χορτάσουν το θηρίο του Χίτλερ. Το ίδιο λοιπόν σε μια αντίστοιχη ρατσιστικού τύπου apartheid καθεστωτική κατάσταση, όπως είναι η Τουρκία ναζιστικού χαρακτήρα, τι λέει ο Ερντογάν? Γαλάζια πατρίδα. Τι λέει ο Νταβούτογλου? Στρατηγικό βάθος. Τι λέει ο Ερντογάν ξανά? Συναλλακτική διπλωματία. Συνεπώς, επειδή δεν μας φτάνει ο χώρος, το είπε πολύ, πολύ ενδιαφέρον, με πάρα πολύ ενδιαφέρον τρόπο ο Ερντογάν, ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι δίπλα στην Τουρκία,
και όχι το αντίστροφο που θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος. Συνεπώς θα πρέπει να επεκταθεί η Τουρκία, μια και δεν της φτάνει ο χώρος. Συνεπώς, ως συμπέρασμα, αυτοί οι οποίοι προτίμησαν να ταπεινώσουν τον ελληνικό λαό αντί να υπερασπίσουν τα συμφέροντά του, είτε με τα μνημόνια είτε με τις πρέσπες, ετοιμάζουν πρέσπες νέες στο Αιγαίο προκειμένου να διαπραγματευτούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα συμφέροντά μας και κυρίως τη συνέχειά μας. Θυμίζω ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα από την Τουρκία. Αυτό είναι το σύνθημα όλων των κυβερνήσεων. Αυτό μας έχει τόσα χρόνια. Να πω τη λέξη χαντακώσει. Άρα λοιπόν στη Χάγη που κακώς, αφού είναι ένα δικαστήριο το οποίο δεν εξετάζει πολιτικά, δεν εξετάζει νομικά ζητήματα, αλλά εξετάζει πολιτικά, αφού η Χάγη είναι ένα δικαστήριο το οποίο δεν είναι δεσμευτικό και είναι προφανές ότι είναι εξάρτημα των μεγάλων δυνάμεων και οι δικαστές δεν ορίζονται ή δεν διορίζονται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, αλλά διορίζονται με βάση τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Άρα, από τη στιγμή που η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο ορίζει αποκλειστική οικονομική ζώνη, φαλοκρηπίδα, 12 ναυτικά μίλια, και από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα την Τουρκία, τι θα πάει να διαπραγματευτεί για να έχουμε την καλή ερώτηση, την καλή πρόθεση η χώρα μας? Πάει να διαπραγματευτεί το αποκλειστικό δικαίωμα που έχουμε στη διαχείριση των φυσικών μας πόρων, των ενεργειακών μας πόρων, ακόμα και την παρουσία μας στο Αιγαίο? Θυμίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα των 12 μηνών, να μην πάω στην γνωστή ρίση του πρώην Πρωθυπουργού ότι αναρωτήθηκε αν η θάλασσα έχει σύνορα, να πάω μόνο στους τελευταίους 12 μήνες. Σε αυτούς λοιπόν τους μήνες, αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχουν τουλάχιστον 10 δηλώσεις υπουργών, βουλευτών, αρμοδίων παραγόντων, συμβούλων εθνικής ασφαλείας ή όπως αλλιώς έχουν ονομαστεί, οι οποίοι προετοιμάζουν τον ελληνικό λαό για μια ταπεινωτική συμφωνία προσφυγής στη Χάγη. Θυμίζω, και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει, του Ζουράρι. Οι δηλώσεις Δώρας Μπακογιάννη τελευταία περί ΑΟΣ. Ναι, η οποία δήλωση ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα από την άποψη ότι προετοιμάζει το ελληνικό σώμα, την κοινωνία, προκειμένου να δεχτεί το γεγονός ότι το Καστελόριζο δεν έχει αποκλειστική ζώνη. Τι είπε? Ότι και να χάσουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Καστελόριζου, θα κερδίσουμε τη Ρόδου ή τη Κρήτη. Λες και δεν ξέρουμε ότι η Ρόδος και η Κρήτη έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη, ή το Καστελόριζο, αλλά θα πρέπει το Καστελόριζο να επικεντρωθεί, να εστιαστεί στην κοινωνία. Γιατί τι σημαίνει? Εφόσον το Καστελόριζο έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη, εφάπτεται με την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, συνεπώς δεν μένει καθόλου χώρος προκειμένου Ερντογάν και τα ερευνητικά του σκάφη ή οι φρεγάτες του να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση σε αυτό το θαλάσσιο χώρο. Συνεπώς έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι με την προετοιμασία της κοινή γνώμης, είτε από τον πολιτικό, είτε από τον ακαδημαϊκό, είτε από το δημοσιογραφικό προσωπικό, να οδηγηθούν σε πρέσπες, αυτή τη φορά στη Χάγη, προκειμένου να μην υπάρξει καμία απολύτως παρουσία του ελληνισμού σε αυτήν την θαλάσσια περιοχή που ουσιαστικά συγκρότησε το πολιτισμικό και ιστορικό του γίγνεσθε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Από την άλλη πλευρά, Θεοφάνη, ήθελα να συζητήσουμε λίγο για αυτές τις συμμαχίες, δηλαδή αυτή η συμμαχία μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Διάβασα μία ιταλική ανάλυση η οποία ανέφερε σχετικά και έβγαζε το συμπέρασμα ότι η Γαλλία και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση τάσσονται με την Τουρκία, με την Ελλάδα, για να περιορίσουν την Τουρκία. Αυτή η συμμαχία θα υφίσταται συνεχώς μέχρι να μας εκμεταλλευτούν και οι Γάλλοι σε σχέση με το φυσικό μας αέριο και το πετρέλαιο που έχουμε σε Αιγαίο, σε Ιόνιο. Είναι μια φιλία η οποία υπήρχε και εκ των προτέρων, ή μήπως είναι η γαλλική παλιά πολιτική Σαρκοζή, η οποία ήθελε να κάνει μια μεσογειακή ένωση για να χτυπήσει, επέτρεψε μου τη λέξη εντός εισαγωγικών, την υπόλοιπη Ευρώπη με βάση το Βερολίνο? Υπάρχει, ας το πούμε, μια προβληματική η οποία οδηγεί σε 2-3 συμπεράσματα. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης,
η οποία, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ενώ η Μέρκελ την υπερθεμάτισε και δέχτηκε αυτά τα περίφημα δώρα με την περίφημη συμπεριφορά της από τον Ερντογάν, την ίδια στιγμή το γερμανικό κοινοβούλιο τη χαρακτήρισε προκλητική και παράνομη. Συνεπώς, πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία ήθελε να ετεροπροσδιορίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο ή όπως αλλιώς τα έχει ορίσει, την ίδια στιγμή που η Ελλάδα δεν το έπραξε ούτε στον ΟΗΕ ούτε στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας που είναι στο Αμβούργο. Και εδώ πρέπει να καταλήξω επίσης σε μια πολύ σημαντική επισήμανση ότι η Ελλάδα προσφεύγει με συνεσποσχετικό, δηλαδή με κοινή δήλωση με την Τουρκία στη Χάγη, το οποίο ο δικαστήριο είναι ένα αρμόδιο για να ορίσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Συνεπώς ακόμα είναι μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο αναφέρεις και σχετίζεται με τη Γαλλία, σχετίζεται ή ουσιαστικά συνδέεται με μια χώρα η οποία έχει όχι απλώς μια παρουσία οικονομική εμπορική στην περιοχή με μια συγκεκριμένη εταιρεία η οποία είναι γνωστή για το γεγονός ότι κάνει έρευνες στην περιοχή, αλλά και με το γεγονός ότι και άλλες χώρες θέλουν όχι απλώς να έχουν παρουσία ή αν θέλεις έρευνα σε όλη αυτή την περιοχή, αλλά κυρίως με συμμαχίες χωρών ή με χώρες οι οποίες έχουν πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους, να κάνει τελικές συμφωνίες προκειμένου να καταλήξει και σε ένα βασικό συμπέρασμα ή αν θέλει σε βασικά ωφέλη και συμφέροντα για αυτές. Από την άλλη έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι πρέπει και ουσιαστικά να καταλήξουμε σε ένα βασικό συμπέρασμα, ότι αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται προκειμένου να υπάρξει, ας το πούμε, ανάλυση, εξόρυξη και τελικώς εκμετάλλευση των φυσικών μας πόρων δεν μπορεί να γίνει, και αυτό πρέπει να το τονίσω, με αυτήν την ηγεσία η οποία πραγματικά έχει αποδεχτεί ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στην εκμετάλλευση του Αιγαίου. Τι μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Ότι μελλοντικά μπορούμε να δούμε τα ζητήματα της συνδιαχείρισης και συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο με την Τουρκία. Συνεπώς, την ίδια στιγμή που υπάρχουν, ας το πούμε, επικλήσεις του διεθνούς δικαίου προκειμένου η Ελλάδα να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσείς και οι ακροατές και οι ακροάτρες, το διεθνές δίκαιο έχει γίνει λάστιχο στα μέτρα των μεγάλων δυνάμεων. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα απλώς κάνει αόριστη επίκληση του διεθνούς δικαίου, όταν κρύβεται από δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από δηλώσεις του Μακρόν ή δηλώσεις άλλων ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμα και υπερατλαντικών, ενώ δεν έχει κάνει απολύτως καμία ανοίξη για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δεν έχει μιλήσει για τα 12 ναυτικά πύλια που είναι κυριαρχικό της δικαίωμα, την ίδια στιγμή που απλώς κάνει μια μερική επέκταση των χωρικών της υδάτων στο Ιόνιο, την ίδια στιγμή που η Τουρκία έχει θέσει ως casus belli, δηλαδή ως αιτία πολέμου, τα 12 ναυτικά μίλια, ενώ την ίδια στιγμή αυτή τα έχει επεκτείνει στον Εύξεινο Πόντο. Δεν έχει κάνει η Ελλάδα καμία απολύτως νήξη για το νομικό καθεστώς των ημείων, για τα υπόλοιπα 167 ή 176 νησιά, τα οποία δυστυχώς με τη δήλωση Πάγκαλου αποδεχτήκαν τα ζωτικά, κυριαρχικά και νόμιμα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δεν έχει κάνει απολύτως καμία ανοίξη για τον εναέριο χώρο και την αφισβήτηση του FIR Αθηνών. Και φυσικά το πιο σημαντικό, το οποίο περικλεί όλα τα υπόλοιπα, αφορά την έρευνα και διάσωση πέραν του 25ου παραλίλου, δηλαδή δυτικά και ανατολικά, όπου η Τουρκία θεωρεί ότι έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, δηλαδή το γεγονός να έχει παρουσία ακόμη και σε ελληνικά χωρικά ύδατα, χωρίς να δίνει απολύτως κανένα λογαριασμό. Δεν νομίζω, Θεοφάνη Μαλκίδη, ότι το διεθνές δίκαιο πλέον το εμπιστεύεται κανείς. Είναι σαν να μην υπάρχει. Ναι. Και φυσικά πρέπει να τονίσουμε, δεν ήταν τυχαίο, μόνο οι αφελείς θεωρούν ότι ήταν τυχαίο, το γεγονός ότι για πάρα πολλές ώρες, για άλλους 12, για άλλους 8, για άλλους 16, υπήρχε ένα τουρκικό σκάφος. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα ερευνητικά σκάφη απλώς κάνουν άλλη δουλειά. Έτσι, μεταξύ σίγουρα. Των άλλων. Εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Βρισκόταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματικά έχουν γίνει με τον τρόπο που ξέρουμε ένα μέσο προκειμένου κάποιοι να θεωρούν ότι βρίσκονται στην Τουρκία και κάποιοι θεωρούν ότι βρίσκονται σε διεθνή ύδατα. Προσπαθούσε επί 12... Αλλά κανείς δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα. Και αυτό γίνεται λοιπόν
προκειμένου να πούνε ότι κοιτάξτε, η Τουρκία έχει συμφέροντα στο Αιγαίο, η Τουρκία έχει συμφέροντα στο Καστελόριζο, η Τουρκία έχει γενικό συμφέροντα. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς ανέχεται ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο στην εσωτερική του διάσταση μιλά για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων της Τουρκίας, μιλά για την αντιμετώπιση όλων των κινήσεων που αφορούν αυτή τη χώρα με την καθημερινή της εισβολή στο Αιγαίο και στη Θράκη. Τώρα πραγματικά γίνεται συζήτηση για το πλωτό φράγμα 2,7 χιλιόμετρων το οποίο υποτίθεται θα αποτρέψει την μεταναστευτική προσφυγική ροή από την Τουρκία, την ίδια στιγμή που υπάρχει ένα σκάφος για πάρα πολλές ώρες στα ελληνικά χωρικά, είδατε, και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Μου θυμίζει το παραμύθι με τον γυμνό βασιλιά για τον οποίο έπρεπε ένα παιδί να πει ότι δεν έχει ρούχα. Και φυσικά όλα αυτά γίνονται την ημέρα της κρίσης στα Ίμια, την οποία κρίση στα Ίμια δυστυχώς τα ελληνικά σχορικά χειρίδια όχι απλώς την έχουν βγάλει έξω από την ανάλυση, αλλά την περιγράφουν με τέσσερις σειρές, σαν να είναι μια αφισβητούμενη βραχονισίδα για την οποία η Ελλάδα δεν έχει απολύτως κανένα κυριαρχικό δικαίωμα, πλην του γεγονότος, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι απουσιάζει αναφορά για τους τρεις πεσόντες Έλληνες αξιωματικούς. Θα συζητήσουμε για την Κύπρο κάποια άλλη στιγμή, κάποια άλλη εκπομπή, και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πριν τελειώσουμε, συμπερασματικά έβλεπα εντός του Κοινοβουλίου τιμή μνήμης Καραθανάση Βλαχάκου Γιαλοψού. 12-15 βουλευτές και 2-3 υπουργοί. Ναι, αυτό είναι ένα δείγμα. Ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες ότι αυτή η τιμή η οποία αποδίδεται στους πεσόντες ήρωες μάρτυρές μας είναι μια τιμή την οποία τα αποδίδει ο ελληνικός λαός. Θέλω προσθύστερα να πω κλείνοντας ότι... Να μιλήσουμε και για τις εκδηλώσεις, θα σε παρακαλέσω. Βεβαίως. Αύριο θα κάνουμε μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση στην Κατερίνη στο Συνεδριακό Κέντρο 7 η ώρα στο πλαίσιο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και της Σχολής Γονέων, όπου θα αναφερθούμε σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε σήμερα. Θέλω προθύστερα να πω σε όλους τους Έλληνες και Εθνικούς που βρίσκονται κοντά στο Σιδηρόκαστρο, 15 Φεβρουαρίου θα κυδευτούν τα ιερά οστά του Γεωργίου Κατσάνη, του ταγματάρχη των καταδρομών, του οποίου τα οστά ταυτοποιήθηκαν μετά από 46 χρόνια σε ομαδικό τάφο στην κατεχόμενη Κερίνια, στον Άγιο Ιλαρίωνα. Θέλω να καλέσω, να προσκαλέσω για να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος και ως αθλητής, θυμίζω ότι το Κατσάνιο έχει πάρει το όνομά του από αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο εξωματικό και Έλληνα, και φυσικά στο πρόσωπό του να τιμήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αντιστάθηκαν στις κυπριακές προδομένες Θερμοπύλες. Και πώς θα τελειώσουμε σήμερα? Θα τελειώσουμε με ένα μήνυμα, το οποίο μήνυμα είναι ελπιδοφόρο, αισιόδοξο. Είναι ένα μήνυμα το οποίο σχετίζεται με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ακόμη και σήμερα δεν έχουν μείνει πιστοί στην παράδοσή μας. Δεν έχουν αρνηθεί το γάλα που βίζαξαν και άλλοι εδώ και άλλοι εκεί αγωνίζονται κατά πάνω στην ψευτιά. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, σε αντίθεση με αυτούς οι οποίοι επιθυμούν την Ελλάδα ένα λουλούδι χωρίς μυρωδιά, ένα κουφάρι χωρίς ψυχή, και τον ελληνισμό δυνατό και αισιόδοξο. Είναι τα λόγια του Φώτη Κόντογλου, τα οποία στα συμμερίζωμα είναι τα λόγια της ελληνικής παράδοσης, της ελληνικότητάς μας, της πίστης μας, κυρίως της αισιοδοξίας και της ελπίδας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Θεοφάνη Μπαλκίδη, διδάκτορ κοινωνικών επιστημών, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών. Θεοφάνη, καλημέρα. Καλημέρα.